Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή, 23 Ιουνίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τρίγο στα μελισσάκια, στα θυμάρια, γιατί έχουμε τα μελίσια το θυμάρι και το δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας τραβήξω κάποια πλάνα από την διαδικασία του τρίγου, γιατί είμαι μόνος και έχω ξεχάσει να πάρω και το τρίποδο μαζί μου. Το σίγουρο όμως είναι ότι μετά από εδώ, την ώρα που θα βγάζουμε το μέλι, θα δείτε ένα παραδοσιακό τρόπο. Τη μητέρα μου να θερεί τα βολεπίσματα με την πυρούνα, με το χέρι. Είναι η αγαπημένη της δουλειά, όσα πλαίσια και να έχεις, δεν σου αφήνει να κάνεις κάτι άλλο. Θέλει να τα κάνει όλα μόνη της με το χέρι, όπως αυτή ξέρει. Και επίσης θα δείτε και έναν μελιτοεξαγωγέα, ο οποίος υπολογίζω ότι είναι πάνω από 60 χρονών. Ένας μελιτοεξαγωγέας χειροκίνητος, τριάρης, τον οποίο δούλευε ο πατέρας μου και πριν από αυτόν ο παππούς μου, σε μια εποχή που τα μελίσια τα μετέφερε με το κάρο, με τα άλογα στις μονές, και ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Το προσέχω σαν τα μάτια μου να μην πάθει κάτι. Είναι πλήρως λειτουργικός και τον δουλεύω ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την ώρα. Θα τα πούμε πιο κάτω. Να είστε καλά. Αυτός είναι ο μελιτοεξαγωγέας. Βάλα το εδώ. Μέσα. Εδώ είναι η ανέμη, η οποία θα δείτε μέσα έχει τρεις τρύπες. Είναι για να παίρνει τρία διαφορετικά μεγέθη πλαισίο. Και αυτό είναι το σύστημα περιστροφής. Πάμε να δούμε λίγο τη συναρμολόγηση. Τοποθετούμε μέσα στο καζάνι την ανέμη. Βάζουμε πάνω μισό λεπτά, γιατί είμαι και με ένα χέρι που βράζω. Και τώρα θα βάλουμε τις βίδες δεξιά-αριστερά. Και αφού συναρμολογήσαμε και βάλαμε τον μηχανισμό πάνω, ο μελιτοεξαγωγέας μας είναι έτοιμος για χρήση. Βλέπετε, είναι πολύ λειτουργικός. Θα τον δούμε σε λίγο και στην πράξη. Πάμε δυνατά. Πάμε. Εντάξει, άστο. Κάνει. Άστο. Άστο. Όχι, αυτό το έχουμε βγάλει. Μάρτυρο και πήρα.
θα πέσει. Ελάτε το Γιάννη. Μάλιστα. Τι σε είπαμε το πρόσφατο. Το όχι, άστο. Εχί. Πρέπει να θέλει ο σφίξι μου για να σταματάω.